Γεια σας, είμαι Ευαγγελία και σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας μερικά τραγούδια που έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Κρύβω καλά την καρδιά μου, την έχω κοντά μου, για να μην πληγωθώ. Το τραγούδι που βάζω τέρμα και τραγουδάω στο αυτοκίνητο είναι το Electric της Katy Perry, γιατί με κάνει να νιώθω ότι μπορώ να τα κάνω όλα. If you believe it, then you can, είναι αυτό που λέει και καμιά φορά το πρωί ειδικά, όταν είναι μια σημαντική μέρα, το βάζω δυνατά. Το τραγούδι που μου έχει κολλήσει αυτόν τον καιρό είναι το Calm Down. Μόνο ακούω το μέσα στο κεφάλι μου και χορεύω όπου πάω. Δεν μπορώ να σ' αρνηθώ. Ένα τραγούδι που δεν ξέρω τι λέει, αλλά τραγουδάω σαν να ξέρω τα λόγια, είναι το Work της Rihanna. Και το άλλο είναι ένα που ούτε τον τίτλο δεν ξέρω, αλλά όταν μπαίνει και το βάζει ο DJ, αρχίζω και τραγουδάω La Mamma Maria, sin una sola, τα βέλια huerta. Ξέρω εγώ. Το τραγούδι που ακούω σε κάθε χωρισμό είναι το Someone Like You της Adele. Εδώ το βάλω και θα το έχω στα ακουστικά μου και θα κλαίω. Ενώ το ακούω και θα σκέφτομαι Never mind, I'll find someone like you. Και κάνω όπως είμαι σε μια ταινία. Το τραγούδι που μου θυμίζει ένα παιδικό μου έρωτα είναι το Secrets των One Republic, γιατί ήταν καλοκαιρινός έρωτας και ήμασταν αρκετά νέοι, teenagers, και ο έρωτας μας ήταν ένα μυστικό. Το τραγούδι που μου θυμίζει από που ξεκίνησα είναι το You and I της Ingrid Michaelson. Πάει κάπως Let's get rich and build a house on a mountain making everybody look like ants from way up there, you and I, you and I. Το τραγούδι που είναι το guilty pleasure μου είναι του Justin Bieber, το Baby, είμαι believer. Baby, 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 oh like, baby, 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 no like. Ένα τραγούδι που όταν το άκουσα θα ήθελα να είναι δικό μου είναι το Flowers της Miley Cyrus, γιατί η στίχη είναι πάρα πολύ έξυπνη και μου αρέσει πάρα πολύ. I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I could take myself dancing. Και μετά δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Πάμε να μου απαντήσεις σε γρήγορες ερωτήσεις. Πάμε να σου απαντήσω σε γρήγορες ερωτήσεις. Ποιο τραγούδι δεν βαριέσαι ποτέ να ακούς? Το Truth Hurts της Lizzo. Ποια είναι η αγαπημένη σου εποχή του χρόνου? Το καλοκαίρι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου νησί? Κρήτη. Θέλω να πεις ένα ταξίδι που δεν έχεις κάνει και θα ήθελες να κάνεις. Θα ήθελα πολύ να πάω στη Ταϊλάνδη. Τι σε χαλαρώνει μετά από μια κουραστική μέρα? Να ξαπλώνω και να κοιμάω. Με ποιον καλλιτέχνη του εξωτερικού θα ήθελες να συνεργαστείς? Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ με τον Mahmoud της Ιταλίας. Τι θα λέγατε? Θα λέγαμε ένα ντουέτο που είχε και ιταλικά και ελληνικά, μπορεί και αγγλικά, και θα κάναμε μια ωραία συνεργασία, πιστεύω. Ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό? Το αγαπημένο μου γλυκό είναι η μπουγάτσα. Θέλω να μου πεις μια συνεργασία σου που αισθάνθηκες από την πρώτη στιγμή ότι είχατε απίστευτη χημεία. Με την Ελένη Φουρέιρα. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από τώρα? Φαντάζομαι ότι θα συνεχίζω να κάνω αυτό που κάνω και ελπίζω ότι θα μπορώ να πω ότι έχω καταφέρει ορισμένους στόχους που έχω βάλει. Σε ποια χώρα θα είσαι?
θα είμαι και στην Αμερική και στην Ελλάδα και μακάρι να κάνω περιοδίες σε όλο τον κόσμο. Αν ήσουν χρώμα, τι χρώμα θα ήσουν? Πράσινο. Γιατί? Γιατί είναι το χρώμα της ζωής. Θέλω να μου πεις ένα βιβλίο που σου άλλαξε τη ζωή. Ένα βιβλίο που μου άλλαξε τη ζωή είναι το The Alchemist. Γιατί? Γιατί λέει για μια ιστορία που είναι μια περιπέτεια και μαθαίνεις ότι το κάθε πράγμα που σου συμβαίνει είναι για κάποιο λόγο. Ποια θεωρείς τη μεγαλύτερη αρετή σου? Η μεγαλύτερη αρετή μου είναι ότι νοιάζουμε πολύ για τους άλλους. Ένα κακό στοιχείο του χαρακτήρα σου? Καμιά φορά αγχώνομαι πιο εύκολα από ό,τι θα έπρεπε. Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasarla rico. Πέτρα διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χά και μια χάδρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι, σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω. Ποια ερώτηση έχεις βαρεθεί να απαντάς? Πού προτιμάς να ζεις, Αμερική ή Ελλάδα? Και ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι ότι δεν μπορώ να διαλέξω. Είμαι μοιρασμένη και στα δύο και πάντα θα είμαι. Καφέ ή τσάι? Τσάι. Βουνό ή θάλασσα? Θάλασσα. Θέατρο, κινηματογράφος ή τηλεόραση? Κινηματογράφος. Σοκολάτα λευκή, υγείας ή γάλακτος? Σοκολάτα υγείας. Να μπορείς να πετάς ή να γίνεσαι αόρατη? Να μπορώ να πετάω. Πού θα πετούσες? Όπου ήθελα. Θα πήγαινα όπου θέλω, θα πετώντας.